μας φίλοι. Σας καλωσορίζουμε και απόψε στην εκπομπή μας, μια εκπομπή με λόγο ρωμαϊκό. Το σημερινό μας πολύ ενδιαφέρον θέμα έχει να κάνει με τον αποκρυφισμό. Αποκρυφισμός, η γοητεία της πλάνης. Και γιατί λέμε γοητεία και γιατί λέμε πλάνη και τι σημαίνει και αποκρυφισμός. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που θα συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο πατήρ Διονύσιος Κατσούλης, εφημέριος του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής στους Τράχωνες του Αλίμου, ιστορικός και αρχαιολόγος. Ο πατήρ Διονύσιος, τον οποίο και καλωσορίζουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που είναι στην εκπομπή μας. Πάτερ μου, έχουμε κάνει ήδη κάποιες εκπομπές μαζί, γιατί πραγματικά με την επιστημονική σας γνώση και το ερευνητικό σας πάθος έχετε αγγίξει θέματα τα οποία θεωρώ ότι δεν τα έχει αγγίξει κάποιος, έχουν πολύ ενδιαφέρον, έχουν όχι μόνο μία ιστορική αξία, αλλά μπορούν και σήμερα να ξεκαθαρίσουν και να ρίξουν φως σε θέματα καυτά και της σημερινής μας εποχής. Έρχονται δηλαδή από το παρελθόν και μας αγγίζουν και μας επηρεάζουν. Έχουμε μιλήσει, για παράδειγμα, για τις σχέσεις του ελληνισμού και του αρχαίου κόσμου με την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Έχουμε μιλήσει για το φλέγον θέμα το οποίο είχε να κάνει με τη μεγάλη, θα λέγαμε, πολεμική αντιπαράθεση που υπάρχει και από τους Χριστομάχους που μιλάνε πολλές φορές για την καταστροφή των αρχαίων μνημείων. Καλύψαμε για αυτό το θέμα τους χριστιανούς και βγάλαμε ακριβώς μέσα από τις πηγές και μέσα από ιστορικά στοιχεία ότι είναι αναλυθή. Σήμερα, ένα άλλο θέμα πολύ ενδιαφέρον που θα αναπτύξουμε και όπως είπαμε θα έχει, πιστεύω, τεράστιο ενδιαφέρον για τους φίλους μας, έχει να κάνει με τον αποκρυφισμό. Τι είναι λοιπόν ο αποκρυφισμός και γιατί αποτελεί μία γοητεία αλλά και μία πλάνη η οποία ξεκινάει από τους αρχαιοτάτους χρόνους. Δηλαδή, πάντοτε ο άνθρωπος, θα μας τα πείτε και αναλυτικότερα, αλλά για να βάλω στην κουβέντα τους φίλους μας, υπήρχε ανέκαθεν η αναζήτηση όχι μόνο της γνώσης, της φυσικής γνώσης, αλλά και της κρυφής γνώσης που κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει. Γιατί μέσα από αυτή αντλούν δύναμη. Χωρίς βεβαίως να αντιλαμβάνονται ότι αυτό αποτελεί μια παγίδα του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος υπήρχε από την αρχή και βεβαίως θα κάνουμε μια ιστορική διαδρομή και θα ρίξουμε φως, ξεκινώντας από την ιστορία, πώς ο αποκρυφισμός ξεκίνησε, τι πρεσβεύει και τι πρέσβευε, γιατί ακόμη και σήμερα με διάφορες μορφές και είναι σημαντικό να δούμε και το σήμερα όπως είπαμε, πώς και με ποιες μορφές επηρεάζει την ιστορία και τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Ακριβώς. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και πάλι. Σας ευχαριστώ και πάλι για την Να ξεκινήσουμε προσπάθεια. Με το τι είναι αποκρυφισμός ως έννοια, έτσι. Αποκρυφισμός ή αντίστοιχα όπως είναι γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία ως occult, είναι, θα λέγαμε, η προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει αυτά τα οποία είναι πέρα από τις δυνάμεις του. Πέρα, κυρίως, ας το πούμε, από τον κόσμο των αισθήσεων, από αυτά που βλέπει ο άνθρωπος, από αυτά που ακούει, που μπορεί να πιάσει με τα χέρια του, πέρα από τον αισθητό κόσμο. Η προσπάθεια, λοιπόν, του ανθρώπου να γνωρίσει βαθύτερα τι υπάρχει, αυτό που λέμε σε γενικές γραμμές το υπερφυσικό. Το υπερφυσικό. Και να εισδύσει στο υπερφυσικό. Αυτό ήταν μια. Και να το αξιοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει και σαν εργαλείο, όχι απλά δηλαδή να ικανοποιήσει έτσι την ερευνητική διάθεση, την περιέργεια που μπορεί να έχει, αλλά κατά βάση να χρησιμοποιήσει αυτή τη δύναμη, αυτή τη γνώση, αυτή την κατάσταση. Αυτό συνδέεται βεβαίως και με την τάση του ανθρώπου, ο οποίος είναι θεοειδής, δηλαδή έχει μέσα του τα στοιχεία που του έχει εμφυτεύσει ο δημιουργός. Ναι. Να έρθει σε επαφή με το Θείο. Οπότε εντάσσεται σε αυτή τη λογική που βεβαίως εκδηλώθηκε στρεβλά προ Χριστού μέσα από τις θρησκείες. Ναι. Και
απλώθηκε παγκόσμια. Για να καταλάβουμε όμως βαθύτερα όλα αυτά και να τα καταλάβουμε σωστά. Γιατί πολλοί έχουν ασχοληθεί με τέτοια θέματα, άρα έχουν ασχοληθεί με εσφαλμένο τρόπο. Πρέπει να έχουμε το εξής στο μυαλό μας. Ένα σχήμα, ας το πούμε. Ότι υπάρχει ο άνθρωπος, η ανθρώπινη κοινωνία, αλλά δεν είναι μόνο ο άνθρωπος και ο φυσικός κόσμος. Λοιπόν, υπάρχει ο Θεός με το δικό του, ας το πούμε έτσι, χοντρικά κόσμο. Πώς μας διδάσκει η Εκκλησία, είναι οι Άγιοι, είναι οι Άγγελοι, οι πνευματικές υπάρξεις, οι δυνάμεις που δημιούργησε επίσης ο Θεός, τις οποίες αντίστοιχα μπορούμε να αντιληφθούμε τις αισθήσεις μας. Αλλά ορατός και ορατός κόσμος, λοιπόν, ακριβώς. Μέσα από το δημιουργό. Ναι. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και ο κόσμος, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, ο κόσμος του διαβόλου. Υπάρχει και ο διάβολος. Με αντίστοιχα τα δικά του δεδομένα και τους δικούς του, ας το πούμε, υπηρέτες. Είναι μέρος του αοράτου του κόσμου. Ακριβώς. Του άειλου κόσμου. Του άειλου. Γιατί ο Θεός δημιούργησε και υλικό κόσμο και άειλο κόσμο. Στον άνθρωπο το άειλο κομμάτι είναι η λεγόμενη ψυχή, η άειλη υπόσταση του ανθρώπου, η οποία συνεχίζει να υπάρχει μόλις πεθαίνει ο άνθρωπος, που χωρίζεται πλέον το σώμα από την ψυχή. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία ήταν αυτονόητα για τους χριστιανούς τόσους αιώνες, για τους αντίστοιχα τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, στον κόσμο του Ισραήλ, αλλά και γενικότερα για την ανθρωπότητα, ότι υπάρχει υλικός και άειλος κόσμος, αυτό ήρθαν από το 18ο αιώνα και έπειτα και χωρίς ποτέ να το αποδείξουν, το ξύλωσαν οι λεγόμενοι διαφωτιστές, ο λεγόμενος ευρωπαϊκός διαφωτισμός, ο γαλλικός διαφωτισμός. Θα το δούμε αυτό στην πορεία πώς έγινε. Και ίσως θα κάνουμε και μια εκπομπή για το διαφωτισμό. Ναι, σίγουρα. Ξεχωριστή. Ναι, γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πλέον θέμα. Ιδίως οι νεότεροι που θα το δούμε. Σήμερα πραγματικά θα θέλαμε, έτσι όπως είπαμε, να εξαντλήσουμε και να έτσι κατανοήσουμε, να ρίξουμε φως, άπλετο φως, στο θέμα του αποκρυφισμού μέσα από την ιστορική του διαδρομή μέχρι σήμερα. Ναι. Και να πούμε ότι πάντα με όσα έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν εδώ στις εκπομπές σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, που είναι ο οδηγός μας και η Αγία Γραφή γενικότερα σε όλα αυτά και η διδασκαλία της Εκκλησίας και των Πατέρων, παράλληλα βέβαια με την ανθρώπινη γνώση, με την επιστημονική γνώση. Λοιπόν, με αυτά τα δύο δεδομένα κινούμαστε για να καταλήγουμε σε σωστά συμπεράσματα. Αυτό το σχήμα, στο πούμε, Θεός, άνθρωπος, διάβολος, ο πονηρός, μην το λέμε έτσι, λοιπόν, είναι από την αρχή της δημιουργίας, που γνωρίζουμε, φαντάζομαι όλοι, από την γένεση, από το βιβλίο της γενέσεως, την αρχική κατάσταση του ανθρώπου, που είναι στον Παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα, που έχουν την απόλυτα αρμονική σχέση με το Θεό, αλλά και μεταξύ τους, που όλα είναι τέλεια, άριστα. Και εκεί είναι που μπαίνει ο πονηρός, για να σπάσει αυτή τη σχέση, να την καταστρέψει και να αποσπάσει τον άνθρωπο και να αντικαταστήσει πλέον ο πονηρός τον Θεό, να λατρεύσει ο άνθρωπος τον πονηρό και να υποταχθεί σε εκείνον. Λοιπόν, μέσω της γνωστής διοίκησης που μπήκε μέσα στο φίδι, μίλησε στην Εύα, έφαγε η Εύα τον καρπό, έφαγε και ο Αδάμ, συνέχεια δεν μετανόησαν όταν τους έλεγξε ο Θεός από την αμετανοησία τους και όχι από τη βρώση του καρπού, όπως κακώς αντιλαμβάνονται περισσότερο, από την αμετανοησία των πρωτοπλάστων. Βγαίνω από τον Παράδεισο και ουσιαστικά εκεί ξεκινάει η ανθρώπινη ιστορία. Έχουμε το μεταπτωτικό άνθρωπο, το μεταπτωτικό ο οποίος άνθρωπο. Συνοδεύει βεβαίως και την ιστορία. Ακριβώς. Από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει η ανθρώπινη ιστορία, η οποία δυστυχώς είναι γεμάτη από πόνο και από θλίψεις από εκεί και έπειτα. Λοιπόν, αλλά το κακό όμως μπορεί οι πρωτόπλαστοι να έσφαλαν, να αμάρτησαν, να έχασαν την Αθανασία και την αρχική σχέση με τον Θεό. Δεν έπαψαν όμως να πιστεύουν στον Θεό, να γνωρίζουν ότι υπάρχει ο Θεός, να θυμούνται και να τα μεταδίδουν. Αλλά δυστυχώς από τον πρωτότοκο γιο του, τον Κάιν, λοιπόν, βλέπουμε ότι ξεκινάει το κακό. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχασε μεν το αρχικό μεγαλείο, αλλά παρέμεινε πιστός στο Θεό και συνέχισε να έχει σχέση. Ήταν και την άμεση εμπειρία με τον δημιουργό. Ακριβώς, με τον Θεό. Τι γίνεται όμως, από τον Κάιν και έπειτα, ο οποίος είναι ο πρώτος, θα λέγαμε, κακός άνθρωπος, που φταίει ο ίδιος βέβαια, για την κακία του δεν τον έπλασαν κακό οι γονείς του, ούτε ο Θεός, ας πούμε, του έδωσε μια κακή ψυχή. Ο ίδιος είχε κακία μέσα του, είχε εγωισμό, είχε περηφάνεια, έφτασε σημείο να σκοτώσει τον αδελφό του, τον Άβελ, και στη συνέχεια τι μας λέει η Αγία Γραφή, ότι έφυγε ανατολικά από την Εδέμ, από τον χώρο που ήταν αρχικά ο άνθρωπος, την σημερινή, δηλαδή,
κοιλάδα της, του Ιράκ ανάμεσα στον Τύρα και στον Ευφράτη, στην αρχαία Σουμερία, λοιπόν, τη Μεσοποταμία, φεύγει προς τα Ανατολικά. Τότε παράδεισος ήταν... Και ο επίγειος παράδεισος, δηλαδή, ήταν εκεί. Ιστορικά υπάρχουν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ήταν ακριβώς στην περιοχή μεταξύ... Τίγρη και Ευφράτη, στο νότιο-ανατολικό τμήμα. Στο σημερινό νότιο-ανατολικό Ιράκ, δηλαδή. Λοιπόν, από εκεί ξεκινάει και η ανθρώπινη ιστορία και ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ο Κάιν, λοιπόν, φεύγει, δημιουργεί μια δική του οικογένεια, σταδιακά, δημιουργεί το δικό του, θα λέγαμε, πολιτισμό. Μας αναφέρει η Αγία Γραφή κάποια πράγματα. Μας λέει ότι η γενιά του Κάιν ήταν μια γενιά ανθρώπων αδιάφορων προς τον Θεό, τον αληθινό Θεό, και που ασχολήθηκαν κατά βάση με την τεχνολογία, με τεχνικές ανακαλύψεις, που ανακάλυψαν και τη μεταλλουργία και την επεξεργασία των μετάλλων, τη διέδωσαν στους ανθρώπους. Κάπως έτσι μπαίνει και τα μεταλλικά όπλα αντίστοιχα και ξεκινούν οι πόλεμοι στην ανθρώπινη ιστορία. Λοιπόν, αυτά τα, τώρα βέβαια τα λέμε πολύ συνοπτικά, γιατί δεν έχουμε είναι το χρόνο. Χρήσιμα, όμως, ναι, για να καταλάβουμε. Και ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς είναι οι άνθρωποι που αδιαφόρησαν για τον αληθινό Θεό και άρχισαν να ξεπέφτουν πλέον, είναι αυτοί που έγιναν θύματα της άλλης πλευράς, της μαύρης, της σκοτεινής πλευράς. Γιατί όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον Θεό, θα βρεθεί στα χέρια του πονηρού, του διαβόλου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Ή με τον Θεό θα είναι ο άνθρωπος, ή με τον διάβολο. Αναζητώντας και υποκατάστατα, γιατί όταν χάσει την επαφή με το Θείο, με τον Δημιουργό, φαίνεται από τότε ξεκινάει αυτό, ότι ο άνθρωπος αναζητά υποκατάστατα και εκεί αρχίζει η παγίδα του διαβόλου, βασικά. Δεν μας το λέει ακριβώς κατά γράμμα η Αγία Γραφή, αλλά είναι, πιστεύω, πολύ πιθανό έως βέβαιο, ότι αυτοί είναι και οι πρώτοι άνθρωποι, η γενιά του Κάιν, που ξέπεσαν στον πολυθεϊσμό, στην ειδωλολατρεία. Ξέχασαν πλέον τον αληθινό Θεό ή αδιαφόρησαν και άρχισαν να λατρεύουν δαίμονες. Και έτσι δημιουργούνται σιγά σιγά και οι λεγόμενες ειδωλολατρικές θρησκείες, οι οποίες εξαπλώνονται στον κόσμο. Ο κόσμος σιγά σιγά ξεχνάει πλέον τον αληθινό Θεό, εκτός από ελάχιστους ανθρώπους, μας αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, όπως ήταν ο Νόε, ας πούμε. Και όλοι οι άνθρωποι πλέον χάνουν πλέον την επαφή με τον αληθινό Θεό και τη γνώση του αληθινού Θεού, γιατί υπάρχει το θέμα της γνώσης, και στρέφονται πλέον στην ειδωλολατρεία, στην δαιμονολατρεία και στην αναζήτηση αυτής πλέον της δύναμης και της γνώσης πιο από το χώρο πλέον των δαιμόνων. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργείται ο αποκρυφισμός. Μάλιστα. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ακριβώς το στοιχείο της έλξης, υπάρχει ένα δέλεαρ από τον γιατί πρώτο όλο... άνθρωπο τότε, από τους πρώτους ανθρώπους, ένα δέλεαρ που είναι πιο ελκυστικό, γιατί σου τάζει μέσα από την αναζήτηση αυτή της γνώσης και της δύναμης, παράδειγμα. Στην ουσία να αποκτήσει δύναμη. Ναι. Και έτσι ο άνθρωπος από τότε μπαίνει ακριβώς σε αυτή τη στρεβλή πορεία μέχρι και σήμερα. Αυτή τη δύναμη, δηλαδή, που θα την αντλούσε από το Θεό, από τη σωστή σχέση με το Θεό, από τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού, δυστυχώς πλέον ο άνθρωπος την αναζητάει από τους δαίμονες, τους ψεύτικους πλέον θεούς, τους οποίους λατρεύει και θεωρεί ότι αυτοί είναι οι θεοί. Κάτι το οποίο συνεχίζεται για 7.500 χρόνια. Ναι. Αυτό κρατάει μέχρι σήμερα, άσχετα αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε ή προσπαθούν κάποιοι να το κρύψουν. Ο αποκρυφισμός, λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάει και φτάνει μέχρι το σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτό και αντίστοιχα σε όλες τις θρησκείες του αρχαίου κόσμου, βλέπουμε ότι πάντα υπήρχε και το στοιχείο της μαγείας. Το βασικότερο στοιχείο, για να το καταλάβουμε και πιο, απλά, πιο εύκολα έτσι με το μυαλό μας, όσοι δεν έχουν εντρυφεί σε τέτοια θέματα, τι είναι αποκρυφισμός τελικά, είναι το λεγόμενο της μαγείας. Το που ονομάζουμε ο μάγος, τα μαγικά, οι μαγικές δυνάμεις, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αποκρυφισμός. Και υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, ακόμη και σε φυλές που γίνανε γνωστές και ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμένο κόσμο, ακόμη και στα χρόνια και στους τελευταίους αιώνες, τέλος πάντων, βλέπουμε ακριβώς επιβεβαιώνεται αυτό το στοιχείο, ότι ακόμη δηλαδή, και βλέπουμε, απομονωμένες φυλές... Σε φυλές ακριβώς που δεν είχαν επικοινωνία με άλλες φυλές, ας πούμε, της Μεσογείου, λεγόμενου δυτικού πολιτισμού, βλέπουμε ότι όλοι έχουν με απίστευτη ομοιότητα μεταξύ τους
έχουν αυτό το στοιχείο της μαγείας, είτε σε αφρικανικές φυλές, ας πούμε, που είναι στην Κεντρική Αφρική, στην Νότια Αφρική, είτε στους πολιτισμούς που ήταν στην Αμερική πριν από την εμφάνιση του, από την εποχή του Κολόμβου, οι προκολομβιανοί πολιτισμοί. Είναι γνωστό ακόμα και από τα κόμιξ, από κινούμενα σχέδια, ο λεγόμενος Ινδιάνος Μάγος, ας πούμε. Το ίδιο ισχύει και στην Ανατολή, στην Άπο Ανατολή, ας πούμε, στον χώρο αυτών των θρησκευμάτων. Και εννοείται σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές φυλές, από τους δρυίδιδες, ας πούμε, των Κελτών, μέχρι τη μαγεία που υπήρχε εδώ στην αρχαία Ελλάδα, στην Μέση Ανατολή, παντού. Δεν υπάρχει αρχαία θρησκεία που να μην έχει μέσα το στοιχείο της μαγείας και ακόμα χειρότερα το στοιχείο της ανθρωποθυσίας. Εκεί είναι η κορύφωση πλέον του κακού, ότι ο άνθρωπος φτάνει σε σημείο να πιστεύει, πλανάται, γι' αυτό πολύ σωστά αναφέρομαι και στον τίτλο «Η πλάνη», αυτή η πλάνη, πέφτει στην πλάνη ότι για να εξευμενήσει το θεϊκό στοιχείο, όπως το αντιλαμβάνεται, πρέπει να προσφέρει συνέχεια δώρα στους θεούς, να τους κάνει δώρα, γιατί είναι οργισμένοι, διψούν για την καταστροφή του ανθρώπου. Φανταστείτε πόσο ξέπεσε πια ο άνθρωπος, το αρχικό μεγαλείο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, ξέπεσε στον φόβο, στον τρόμο, ότι οι θεοί θέλουν να καταστρέψουν την ανθρωπότητα. Το βλέπουμε ακόμα και σε αρχαίους ελληνικούς μύθους αυτό. Και παλεύουν οι άνθρωποι να σωθούν και με κάποιο τρόπο. Και πάμε λοιπόν στην ανθρωποθυσία για εξευμενισμό. Ακριβώς, ότι πρέπει να χυθεί ανθρώπινο αίμα για να χορτάσουν οι θεοί, να ικανοποιηθούν και να μην φέρουν την ολοκληρωτική καταστροφή στον κόσμο. Η τελετουργική πλέον ανθρωποθυσία, δηλαδή όπως στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουμε ένα τελετουργικό, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τελούμε τα μυστήρια, έτσι αντίστοιχα αυτοί οι άνθρωποι, για τους οποίους πραγματικά δηλαδή, πρέπει να νιώθουμε πόνο για τον ξεπεσμό τους, και όχι να το βλέπουμε περιφρόνηση ότι ήταν κατώτεροι άνθρωποι, εμείς είμαστε ανώτεροι που δεν κάνουμε ανθρωποθυσίες, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Νιώθουμε πόνο που έφτανα σε σημείο να πιστεύουν ότι πρέπει να προσφέρουν ακόμα και τα ίδια τους τα παιδιά. Είναι γνωστές οι θυσίες που έκαναν ιδίως οι Χαναναίοι και οι Φίνικες στο Θεό Μολόχ, ας πούμε, και στον Βάλ, που θυσίαζαν τα ίδια τους τα παιδιά. Σκότωναν τα παιδιά τους προκειμένου να γλιτώσει η ανθρωπότητα, να μην φύγει το κακό και διαλύσει όλο τον κόσμο. Λοιπόν. Τι στοιχεία έχουμε, Πάτερ Διονύση, ιστορικά όσον αφορά την μαγεία των λαών συγκεκριμένα, ναι, μέσα από την έρευνά σας. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για... Αυτό που μπορούμε αρχικά να δούμε μέσα από γραπτά πλέον κείμενα είναι καταρχάς από τον πρώτο πολιτισμό των Σουμερίων, ο οποίος εκτείνεται περίπου, ας πούμε, χρονικά από το 3500 π.Χ. που ξεκινάει η ανάπτυξη μέχρι το 2000 π.Χ. Εκεί στη Μεσοποταμία, οι οποίοι ήταν έχουν αφήσει πάρα πολλά κείμενα σε γραμμένα με σφινοειδή γραφή πάνω σε πύλινες πινακίδες. Και εκεί βλέπουν όλη τη θρησκευτική τους αντίληψη, το πάνθεον των Σουμερίων, το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, πώς οι άνθρωποι πρέπει να φερθούν για να πετύχουν την εύνοια των θεών. Και από εκεί βλέπουμε ξεκάθαρα αυτά τα δύο στοιχεία, τα οποία πρέπει να τα πούμε με ειλικρίνεια. Το ένα είπαμε ήδη, η ανθρωποθυσία ή γενικότερα θυσίες. Στην καλύτερη περίπτωση θυσίες ζώων, αιματηρές θυσίες. Ένα άλλο στοιχείο που δυστυχώς υπήρχε είναι η λεγόμενη ιερά πορνεία. Το βλέπουμε από τους Σουμερίους, όπου υπάρχει και το στοιχείο πλέον το σαρκικό. Όχι πλέον το στοιχείο όπως το γνωρίζουμε του ευλογημένου γάμου όπως υπάρχει στο χριστιανικό κόσμο. Ο άνδρας να παντρευτεί μια γυναίκα και να έχουν σχέση, να υπάρχουν άλλες καταστάσεις, τα οποία εννοείται εσχρόνεστη και λέγει, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και τα οποία θεωρούνται θρησκευτικές πλέον πράξεις, και αυτά εντάσσονται στο τελετουργικό τυπικό. Σαρκικές πράξεις ανομολόγητες, ελεηνές, που μπορεί να συμμετέχουν, ας πούμε, και μικρά παιδάκια, και τα οποία θεωρούν ότι προσφέρουν μια πάλι θυσία, ότι είναι μια θυσία προς τις θεότητες. Μέρος του τελετουργικού, λοιπόν, ναι, ανθρωποθυσίες και όργια. Ακριβώς. Υπήρχαν και θυσίες της γονιμότητας, ότι άμα κάνουν αυτά, ας πούμε, θα τους παρέχει η γονιμότητα, θα τους παρέχει η αντίστοιχη θεότητα. Και αυτό το είδαμε και στην αρχαία Ελλάδα, ακόμη, με όλα αυτά που αναπτύχθηκαν ως Η ναή της Αφροδίτης στην αρχαία Ελλάδα, δηλαδή, κατά κανόνα ήταν τέτοιες καταστάσεις. Που πήγαιναν οι άνθρωποι που μπορούσαν να πληρώσουν και αντίστοιχα να απολαύσουν ότι εμπόρευμα ανθρώπινο πλέον, σαρκικό ήθελαν.
τα οποία βέβαια, εντάξει, ιδίως οι λεγόμενοι νεοπαγανιστές τα αποκρύπτουν. Δεν θέλουν να παρουσιάσουν. Θα έρθουμε και στο αληθινό σήμερα για να δούμε πώς αυτά αναβιώνουν. Ναι. Και στην ουσία να δούμε αυτό το νέο αποκρυφισμό, με ποιες μορφές εκδηλώνεται, θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι, γιατί ο αποκρυφισμός δυστυχώς ποτέ δεν σταμάτησε. Έστω και αν ήρθε ο λεγόμενος ορθολογισμός, έστω και αν ήρθε αυτή η σύγχρονη εποχή, η νεότερη εποχή, θα το δούμε πώς επιβιώνει μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Ήδη νομίζω ότι η κουβέντα μας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως, μέσα από τα επιστημονικά στοιχεία, μέσα από πηγές, θα θέλαμε να αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακριβώς με την έρευνα, το αποτέλεσμα της έρευνας, πώς η μαγεία αναπτύχθηκε σε συγκεκριμένους λαούς. Ναι. Για να μιλάμε με στοιχεία. Ακριβώς, ναι. Από τους Σουμερίους. Στην Αίγυπτο, ναι. Μετά τους Σουμερίους. Από τους Σουμερίους. Τους Εβραίους. Είναι πολύ πιθανόν να εξαπλώθηκε όλη αυτή η γνώση, η αποκρυφιστική γνώση και όλες αυτές οι καταστάσεις και με τη θεωρία και με την πράξη του αποκρυφισμού να μεταδόθηκε σταδιακά στους γύρω λαούς. Δηλαδή, στους Βαβυλώνιους που μετέπειτα κατέκτησαν όλη αυτή τη χώρα της Μεσοποταμίας, που οι Χαλδαίους, όπως τους ονομάζει η Παλαιά Διαθήκη, οι οποίοι έμειναν ξακουστοί στον αρχαίο κόσμο για αυτή τη μαγική τέχνη που ασκούσαν. Μετά μεταφέρθηκε στους χανανετικούς λαούς της Χαναάν, της Παλαιστίνης δηλαδή, τους Φίνικες, όλη αυτή την ομάδα των λαών, και φτάνει και στην Αίγυπτο εννοείται, όπου στην Αίγυπτο αντίστοιχα γίνεται, θα λέγαμε, το επόμενο κάστρο της μαγείας και του αποκρυφισμού στον αρχαίο κόσμο, οι Αιγύπτιοι οι μάγοι, οι μάγοι του Άμον Ρά και των άλλων θεοτήτων της Αιγύπτου, του Θόθ, ο οποίος ήταν και ο θεός της μαγείας στην Αίγυπτο, αντίστοιχος περίπου με τον αρχαίο ελληνικό Ερμή. Λοιπόν, και έτσι, στη συνέχεια, όταν σβήνουν πλέον οι Σουμέροι από το προσκήνιο της ιστορίας, τους διαδέχονται αυτό το τρίγωνο, ας το πούμε, Χανάν, Παλαιστίνη δηλαδή, Παλαιστίνη, Αίγυπτος και Βαβυλωνία, Βαβυλώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ιδίως στην Αίγυπτο έχουμε πολλά στοιχεία και μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από το οποίο μπορούμε να καταλάβουμε πώς λειτουργούσε η μαγεία και ο αποκρυφισμός, και είχε φτάσει σε, να πω ότι μια φράση έτσι και λίγο με μια κωμική διάθεση, σε επίπεδα πρωταθλητισμού πλέον. Η μαγεία στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι οι μάγοι είχαν πραγματικά εντυπωσιακές δυνάμεις, είχαν αποκτήσει, και μας το βεβαιώνει η Αγία Γραφή αυτό. Όταν ο Μωυσής... Μιλάμε για εποχή επί Μωυσή. Ναι. Ναι, στην ύστερη εποχή του Χαλκού. Άμεση σχέση με τον αποκρυφισμό αυτή η εποχή. Το 1804 εγκαθίστανται οι Εβραίοι με τον Ιακώβ και τους... 1804 εγκαθίστανται στην Αίγυπτο. Χριστού, 2000 χρόνια δηλαδή. Ναι, και ζουν εκεί για 430 χρόνια. Στην Αίγυπτο. Έρχονται λοιπόν για τέσσερις αιώνες οι Εβραίοι, ο εβραϊκός λαός έρχεται σε επαφή. Οι Εβραίοι πώς βρέθηκαν στην Αίγυπτο, να το πούμε. Κατά εντολή του Θεού, που είχε δώσει εντολή στον Αβραάμ να φύγει αρχικά από την Ουρ της Μεσοποταμίας, να ανέβει στη Χαράν, βορειότερα, στο άλλο άκρο δηλαδή της Μεσοποταμίας, μετά να περάσει στην Παλαιστίνη, όπου του υποσχέθηκε ο Θεός ότι αυτό το χώρο θα. Αυτή την πατρίδα θα την κληρονομήσουν οι απογονοί του. Να τονίσουμε εδώ ότι οι Εβραίοι ακολουθούσαν, οι μόνοι από τους τότε. Τότε βέβαια μιλάμε ακόμα για Αβραάμ και η οικογένεια Αβραάμ, δεν μιλάμε για εβραϊκό έθνος. Ναι. Το εβραϊκό έθνος δημιουργείται μετά από τα εγγόνια του Αβραάμ. Μάλιστα. Και έπειτα. Λέμε για τις ρίζες. Ο Αβραάμ ήταν ο παππούς, ο πατριάρχης πλέον. Πατριάρχης και θεωρείτε. Φιλετικά θα λέγαμε ο παππούς. Και αυτός που είχε και την βασική σχέση. Αγαστή σχέση με τον Θεό, τον Δημιουργό. Ναι, γιατί ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους εκείνης της εποχής, ο Αβραάμ ζει γύρω στο 2000 π.Χ., που πίστευε στον αληθινό Θεό και τον εξέλεξε ο Θεός. Ενώ η πλειοψηφία τότε ήταν ειδωλολάτρες. Ειδωλολάτρες και μάγοι. Λοιπόν, την οικογένεια του Αβραάμ, η οποία πιστεύει στον αληθινό Θεό, τους ευλογεί ο Θεός να συνεχίσουν, και αντίστοιχα μέσα από τη γενιά του Αβραάμ να έρθει και ο Μεσσίας στη γη. Λοιπόν, διπλός ο ρόλος του Αβραάμ, θα λέγαμε. Και έτσι βρίσκονται. Και να διατηρήσει δηλαδή την αληθινή πίστη σε έναν πολυθεϊστικό κόσμο, τη μονοθεϊστική, την αληθινή πίστη, αλλά και να φέρει μέσα από τη γενιά του κατά σάρκα τον Μεσσία, τον Χριστό, στη γη, 2000 χρόνια αργότερα. Μάλιστα. Λοιπόν,
Τελικά, κατ' εντολή πάλι του Θεού, όταν με τη γνωστή ιστορία του Ιωσήφ, που την θυμόμαστε και την συνήθως την Κυριακή των Βαΐων, το βράδυ, ο Πάγκαλος ακριβώς, και τη Μεγάλη Δευτέρα το πρωί, που ήταν ένας από τα 12 παιδιά του Ιακώβ, του γιού του εγγονού του Αβραάμ. Ο εγγονός του Αβραάμ, λοιπόν. Λοιπόν, ο οποίος γίνεται κάτι σαν πρωθυπουργός στην Αίγυπτο. Μετά από περιπετειώδη. Ναι, μετά από πολλές περιπέτειες που μας τις αναφέρει. Τα αδέρφια του προσπάθησαν να τον θαλατώσουν, τελικά τον πούλησαν. Ναι. Και στα χρόνια του Φαραώ. Σε εμπόρους, και βρέθηκε λοιπόν στην Αίγυπτο. Ακριβώς. Εκεί συναντά τον Φαραώ Αμένεμχαπτ τον Τέταρτο. Αυτό προκύπτει από την ιστορική έρευνα που έχω κάνει. Δεν μας το αναφέρει το όνομα η αγιογραφία, αλλά αυτός αντιστοιχεί εκείνη την εποχή. Ο οποίος βλέποντας τις υπερφυσικές, θα λέγαμε, δυνάμεις του Ιωσήφ, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού, που είχε εγκατασκηνώσει μέσα του, τον είχε ευλογήσει ο Θεός, επειδή και αυτός πίστευε στον αληθινό Θεό, και στη θεωρία και στην πράξη, τον ευλογεί ο Θεός, του δίνει υπερφυσικά χαρίσματα, να ερμηνεύει όνειρα, να προφητεύει το μέλλον. Το βλέπει αυτό ο Φαραώ, που αντίστοιχα δεν είδε αυτή τη δύναμη να την έχουν οι δικοί του μάγοι, οι ιερείς, ας το πούμε, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ιερείς. Βλέπει το πρόσωπο του Ιωσήφ, του Εβραίου Ιωσήφ, τον εγκαθιστά πρωθυπουργό, καλεί και την υπόλοιπη οικογένειά του τελικά ο Ιωσήφ, τον πατέρα τον Ιακώβ με τα υπόλοιπα αδέλφια του, και εγκαθίστανται στην Αίγυπτο. Τα οποία τα συγχώρεσε τα αδέλφια. Ακριβώς, ναι. Απλά δεν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε μια υπέροχη ιστορία και συγκινητική ιστορία, που στο πρόσωπο του Ιωσήφ προεικονίζεται ο ίδιος ο Χριστός, γι' αυτό και τον αναφέρει η Εκκλησία τη Μεγάλη Εβδομάδα. Απλά δεν έχουμε το χρόνο τώρα αναλυτικά να τα πούμε. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η οικογένεια αυτή, οι οποίοι θα αποτελέσουν και τον πυρήνα του εβραϊκού λαού. Βρέθηκαν στην Αίγυπτο, καθίστανται στην περιοχή κοντά στον Ήλιο, στη βόρεια γεωγραφικά Αίγυπτο, για 430 χρόνια. Και εκεί αντίστοιχα διατηρούν από τη μία την πίστη στον αληθινό Θεό, αλλά από την άλλη όμως είναι σε καθημερινή επαφή, θα λέγαμε, με τον αιγυπτιακό αποκρυφισμό, με την αιγυπτιακή μαγεία. Και εκείνο που δημιουργεί το πρόβλημα, γιατί κάποιοι δυστυχώς Εβραίοι γοητεύονται από αυτή την πλάνη του αποκρυφισμού και προτιμούν να διατηρήσουν, να μην αποδεχτούν τελικά τον αληθινό Θεό. Μύθηκαν λοιπόν και αυτοί στον αποκρυφισμό της εποχής τότε, επηρεασμένη από τους Αιγυπτίους. Ναι. Και αντίστοιχα βλέπουμε την μεγάλη σύγκρουση μετά στην εποχή του Μωυσή, στα χρόνια του γύρω στο 1400 π.Χ. Λοιπόν, που είναι ο Φαραώ Αμένχοτέπο III, ο Φαραώ της Εξόδου, που είναι ο Μωυσής που παρουσιάζεται μπροστά του, του ζητάει να αφήσει το λαό του Ισραήλ ελεύθερο, να φύγουν από την Αίγυπτο και να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη. Είναι ο Φαραώ των 10 πληγών, ο Αμένχοτέπο III, και το 1374, μετά από τις λεγόμενες 10 πληγές του Φαραώ, μας περιγράφει πολύ παραστατικά η Αγία Γραφή, νικημένος πια ο Φαραώ και βλέποντας ότι οι δικοί του οι μάγοι, οι ιερείς του, γελιοποιούνται στην κυριολεξία από τη δύναμη του Μωυσή. Να πούμε ένα παράδειγμα, πήγαινε, λέει, κάθε τόσο ο Μωυσής, έλεγε στον Φαραώ να αφήσει τον λαό των Εβραίων να φύγει από την Αίγυπτο. Ο Φαραώ αρνιόταν, ο Μωυσής τότε προσευχόταν και ερχόταν κάποια πληγή στην Αίγυπτο, είτε λεγόταν ακρίδες, είτε ήταν να γίνουν τα νερά του Νείλου αίμα. Πανικοβλημένος ο Φαραώ έτρεχε στους μάγους του και τους ζητούσε αντίστοιχα να κάνουν τα δικά τους μαγικά, ας το πούμε, τις μαγικές προσευχές, τα τεχνάσματα, ακριβώς, τα αντίμετρα, για να σταματήσουν την θεϊκή δύναμη, ας το πούμε, του Μωυσή. Και οι Αιγύπτιοι, από ένα σημείο και έπειτα, οι ιερείς, ομολογούσαν στον Φαραώ ότι δεν μπορούν να τα βάλουν μαζί του, ότι έχει πολλαπλάσια δύναμη ο Μωυσής. Και βλέπουμε από τη μία μια σύγκρουση στην κυριολεξία, δηλαδή ανάμεσα στο Μωυσή, τον εκλεκτό του Θεού, ο οποίος έχει τη θεϊκή δύναμη, την ευλογία, τη χάρη του Θεού, και από την άλλη μια ομάδα ολόκληρη, ένα επιτελείο μάγων, αποκρυφιστών της Αιγύπτου, οι οποίοι έχουν και αυτοί υπερφυσικές δυνάμεις. Λοιπόν, έχουν τη δυνατότητα, ας πούμε, και εκείνη τα ραδιά τους να τα μετατρέψουν σε φίδια, να τα μεταμορφώσουν σε φίδια, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να τα βάλουν με τη δύναμη του αληθινού Θεού. Και διασύρονται, συντρίβονται, και είναι ένα αιώνιο παράδειγμα μέσα στην ιστορία που θέλησε ο Θεός στην Αίγυπτο
σκόπιμα θέλησε ο Θεός στην Αίγυπτο, να μας δίνει ένα παράδειγμα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, που ήταν τότε, θα λέγαμε, το προπύργιο, το κάστρο, η πρωτεύουσα της μαγείας εκείνα τα χρόνια, να πει ότι ο Θεός, ότι εγώ είμαι ο δυνατός, εγώ έχω τη δύναμη, δεν έχουν οι δαίμονες τη δύναμη. Μπορεί να έχουν υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά μπροστά μου δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό ακολουθήστε εμένα, που σας αγαπάω, που αν θέλετε θα σας δώσω και δυνάμεις και χαρίσματα, και μην πηγαίνετε σε αυτό το χώρο, το σκοτεινό του αποκρυφισμού. Έτσι, να εδώ βλέπουμε πώς η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει, δηλαδή. Διδάσκει ακριβώς. Έχει πολύ, ίσως λόγω αγνίας και πλάνης, και είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την επισήμανση. Και σημερινοί χριστιανοί, υποτίθεται, αμφισβητούν την Παλαιά Διαθήκη, την διαχωρίζουν από την Ένα τραγικό λάθος. Υπάρχει ένας εθνοφιλετισμός ενός ελληνοκεντρικού χριστιανισμού, που και αυτό είναι αρρωστημένο, δεν είναι σωστό. Είναι αρρωστημένο γιατί γίνεται με τεχνητό τρόπο προς την ειδωλολατρία. Τελικά δεν είναι η Ελλάδα ο στόχος τους, είναι η αναβίωση της ειδωλολατρίας. Λοιπόν, όπως είχαμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες σοφοί άρχισαν να απορρίπτουν τον πολυθεϊσμό, άρχισαν να απορρίπτουν τα δεδομένα της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Και έλεγαν, ας πούμε, ο Ευρυπίδης έλεγε, αν οι θεοί είναι κακοί, δεν είναι θεοί. Ήταν μια ομολογία που ήταν συγκλονιστική μέσα στον 5ο αιώνα, που εξέφραζε την ελληνική διανόηση. Και τώρα ακριβώς έχουμε μια αντίστροφη πορεία. Άρνηση του αληθινού Θεού και επιστροφή σε ένα ψέμα, το οποίο έχει αποδειχτεί, αν μη τι άλλο, ότι είναι ψέμα. Μα γιατί λοιπόν διδάσκει, φίλοι μου, η Παλαιά Διαθήκη, εκτός από τους προφήτες, έχει ένα τεράστια αξία και σημασία και σήμερα, γιατί μέσα από την Παλαιά Διαθήκη μπορούμε πραγματικά να πάρουμε διδάκτυα. Και να πούμε και μια λεπτομέρεια που έχω παρατηρήσει, ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε αυτούς τους λεγόμενους χώρους του νεοπαγανιστικούς. Ονομάζουν το Μωυσή, οι σύγχρονοι νεοπαγανιστές, που υπάρχουν και στην Ελλάδα δυστυχώς, και ο Θεός να τους φωτίσει να βγουν από την πλάνη, τον ονομάζουν μάγο. Ότι ο Μωυσής ήταν ο μάγος και ο φορέας του αποκρυφισμού, ότι ήταν ένας πολύ ισχυρός μάγος, ένα μέντιουμ θα λέγαμε, που έκανε κόλπα, ας πούμε, και ξεγελούσε τους ανθρώπους και τους παρέσυρε, ο Μωυσής παρέσυρε στην πλάνη, ας πούμε. Δηλαδή εντελώς πλήρης διαστροφή της αλήθειας και ουσιαστικά βλασφημία προς το Θεό αυτό. Σημαντικά να αυτά που λέτε, για να καταλάβουμε σήμερα πού το πάνε οι σύγχρονοι νεοπαγανιστές, πώς συνδέονται αυτός ο αποκρυφισμός, πώς συνδέονται ακριβώς και με τα σχέδια που εφαρμόζονται σήμερα, όπου βλέπουμε ότι καταπατούνται, διαστρέφονται και η ιστορία και ο πολιτισμός ο ανθρώπινος. Παρουσιάζεται μια αλλοιωμένη, εντελώς αλλοιωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Ο κόσμος αποσβολωμένος βλέπει τι γίνεται. Όλοι αυτοί είναι εποχήτες οι οποίοι είναι οι συνεχιστές, θα το πούμε αυτό ακριβώς, από τώρα. Είναι οι συνεχιστές ακριβώς. Είναι η φυσική διάδοχη αυτών των αρχαίων αποκρυφιστών. Να μπορέσει ο κόσμος να αφυπνιστεί. Ασφαλώς. Να καταλάβει πού πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο. Σωστά. Πάτερ μου, επειδή και ο χρόνος τηλεοπτικός είναι πολύ αδυσόπιτος και είναι πράγματι πολύ ενδιαφέροντα τα ιστορικά στοιχεία, με την Αιγυπτιακή λοιπόν μαγεία, έτσι όπως την αναπτύξατε, ολοκληρώσαμε, να δούμε και άλλες μορφές. Ναι, να δούμε. Πριν πάμε στο κωβικό σημείο που είναι η έλευση του Θεανθρώπου, και βεβαίως η πορεία μετά, όπου υπάρχει την αποκάλυψη της αληθινής πίστης με την ενανθρώπιση του Κυρίου και βεβαίως εάν και κατά πόσο ο αποκρυφισμός χτυπήθηκε και τελείωσε ή συνέχισε να υπάρχει. Ακριβώς. Και φτάνουμε μέχρι το σήμερα.
αποκρυφισμούς. Η γοητεία της πλάνης είναι το πολύ ενδιαφέρον σημερινό θέμα της εκπομπής μας. Κοντά μας ο πατήρ Διονύσιος Κατσούλης, ιστορικός αρχαιολόγος και εφημέριος, όπως είπαμε, του Ιερού Ναού της Οδόκου Πηγής, του Στράχωνες του Αλίμου. Είναι κοντά μας. Πραγματικά ήδη το ενδιαφέρον είναι στο κατακόρυφο. Να σας δώσω κατευθείαν το λόγο, κάνοντας μέσα την ιστορική διαδρομή και ρίχνοντας φως ακριβώς στα στοιχεία πόσο ο αποκρυφισμός ξεκίνησε, επηρέασε τους λαούς όλων των εποχών μέχρι την έλευση του Χριστού και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα και πόσο επηρεάζει αυτή η μορφή του αποκρυφισμού μέσα από τον νεοπαγανισμό, την νεοειδωλολατρία και τους σκοπούς και κατά πόσο συνδέονται όλα αυτά με τη σημερινή πραγματικότητα μιας προσπάθειας νεοεποχήτικης παγκοσμιοποίησης όπου προσπαθούν να αφαιρέσουν την ταυτότητα του ανθρώπου, να τον χειραγωγήσουν και να τον οδηγήσουν στα σχέδια της πλάνης ακριβώς του διαβόλου που συνεχίζεται από αιώνες πλέον από την αρχή της παρουσίας του ανθρώπου, της ιστορίας. Λοιπόν, σας δίνω κατευθείαν το λόγο, πατέρ Διονύση. Λοιπόν, αναφέραμε όλη αυτή την πορεία από το ξεκίνημα του ανθρώπου και την ενασχόλησή του με τον αποκρυφισμό, παράλληλα τη δράση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, πώς ο Θεός αντίστοιχα ο οποίος παρενέβαινε κυρίως παιδαγωγικά πάντα. Ναι, παρενέβαινε στους ανθρώπους που είχαν ταπείνωση, που είχαν την καλή διάθεση να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό. Και είχε πάντοτε τους εκλεκτούς που κράτησαν ανώθευτη την πίστη. Έστω και πάντοτε λίγοι ήσαν. Λίγοι μέσα σε μια πλειοψηφία πολυθεϊστών, ειδωλολατρών και αποκρυφιστών, όπως ήταν ο αρχαίος κόσμος γενικά. Ουσιαστικά όλη η εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και σχεδόν σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στους ανθρώπους του Θεού και στους αποκρυφιστές. Και βλέπουμε ταυτόχρονα και την αυστηρότατη εντολή του Θεού προς το λαό του, προς τους Εβραίους, στην Παλαιά Διαθήκη, που τους λέει ξεκάθαρα ότι μην τυχόν και ασχοληθείτε ποτέ με τη μαγεία και την ειδωλολατρία και όλα τα στοιχεία των υπόλοιπων εθνών. Γιατί οι θεοί των εθνών, δαιμόνια, όπως λέει κατά λέξη ο Ψαλμός. Λοιπόν, μην ασχοληθείτε δηλαδή με τα δαιμόνια. Θα λατρεύετε μόνο εμένα, αποκλειστικά εμένα, τον αληθινό Θεό. Ό,τι θέλετε θα το ζητάτε από μένα. Ποτέ σας μην κάνετε το παραμικρό. Ούτε στη θεωρία, ούτε στην πράξη δεν θα δεχτείτε κάτι από τις άλλες θρησκείες. Γιατί είναι όλες πλάνες του διαβόλου. Οι Εβραίοι δυστυχώς δεν το έκαναν αυτό. Με αποτέλεσμα ο Θεός να ενεργεί παιδαγωγικά και να χρησιμοποιεί πλέον μετά την εποχή του Μωυσή τους λεγόμενους προφήτες, οι οποίοι πάλι συγκρούονταν με αυτόν τον αποκρυφιστικό χώρο, με τους μάγους και τους ειδωλολάτρες εποχής. Να θυμηθούμε τον προφήτη Ηλία. Ακριβώς. Το κορυφαίο παράδειγμα που ο προφήτης Ηλίας, πάλι ένα παράδειγμα με θεϊκή δύναμη μέσα του, με χάρη και ευλογία από το Θεό, προκαλεί σε μονομαχία, θα λέγαμε, τους ιερείς των ειδώλων, της ιερής Εσχήνης, όπως αναφέρει η Αγία Γραφή, και εκεί γίνεται και το φοβερό θαύμα που πιστεύω, επειδή είναι πολύ γνωστός ο προφήτης Ηλίας, το γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι, που έστειλε φωτιά ο Θεός από το... Στην αρχή προσευχήθηκαν οι ειδωλολάτρες ιερείς, οι μάγοι, στους δικούς τους θεούς να στείλουν εκείνη η φωτιά από τον ουρανό, να κάψουν τα ζώα που είχαν βάλει για θυσία. Δεν εννοείται, ώρες ολόκληρες δεν άναβε καμία φλόγα. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας στον αληθινό Θεό, έπεσε μια τεράστια φλόγα, έκαψε τα πάντα. Λοιπόν, για μία ακόμα φορά αποδείχτηκε στα μάτια των ανθρώπων εμπράκτος ότι ο Θεός είναι ο δυνατός και στο Θεό πρέπει να απευθύνεται ο άνθρωπος και όχι στα δαιμόνια, στους ψεύτικους θεούς. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, υπήρχε πάντα ένα κομμάτι μέσα στο λαό του Ισραήλ που ασκούσε τον αποκρυφισμό, ασχολιόταν με τη μαγεία, γοητευόταν από αυτό τον σκοτεινό, τον βρώμικο χώρο. Και το πλήρωσε ο εβραϊκός λαός μέχρι και σήμερα, έτσι, ο οποίος παραμένει σε πλάνη. Μέχρι την καταστροφή από τους Ρωμαίους, στη μετάχριστον πλέον εποχή, δηλαδή πέρα από το ότι αρνήθηκαν στην πλειοψηφία τους τον αληθινό Μεσσία, επειδή άλλα πράγματα τελικά ζητούσαν οι περισσότεροι Εβραίοι, υπήρχε πάντα το εκλεκτό κομμάτι, το αγιασμένο, οι οποίοι τελικά πίστεψαν στον Χριστό και έγιναν οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτοί πλήρωσαν τον εθνοφιλετισμό τους, λοιπόν. Ναι. Γιατί θα πρέπει και σήμερα να καταλάβουμε να προσέχουμε ότι πρώτα είναι ο Θεός. Είμαστε ο εκλεκτός λαός της Καινής Διαθήκης, αλλά αυτό είναι ευθύνη, φίλοι μου. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αισθανόμαστε ίση. Ναι, και να θυμόμαστε ότι ο Θεός επεμβαίνει και μας βοηθάει
εφόσον βαδίζουμε κατά το θέλημά του. Αν βαδίζουμε σε άλλους δρόμους, πονηρούς δρόμους, αποκρυφιστικούς χώρους, κινούμαστε, δεν πρόκειται να επέμβει ο Θεός να μας σώσει. Θα πληρώσουμε, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το αφεντικό στο οποίο δουλεύουμε. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη, είναι και δικαιοσύνη. Ναι. Ειδικά για τους εκλεκτούς, είναι αυστηρός, γιατί είναι ευθύνη. Ναι. Δεν είναι εξουσία. Και τι γίνεται λοιπόν με την έλευση του Χριστού και με την εμφάνιση του χριστιανισμού, βλέπουμε ξαφνικά σαν να φυτρώνουν στο γύρω χώρο της Παλαιστίνης και γενικά της Μέσης Ανατολής νέα, θα λέγαμε, θρησκευτικά κινήματα, παραθρησκευτικά μάλλον, παραθρησκευτικές ομάδες, οι οποίες αναπτύσσονται στον τότε ρωμαϊκό κόσμο, γιατί όλος αυτός ο κόσμος είναι υποταγμένος στο ρωμαϊκό κράτος και είναι καθαρή ιδωλολατρεία. Ναι, απλά έχουν πλέον ένα περίβλημα, επειδή έχει επικρατήσει στην Ανατολή και η ελληνική φιλοσοφία, αποκτούν πλέον ένα φιλοσοφικό ένδυμα. Μάλιστα. Σαν να μπαίνει ο πονηρός, δηλαδή να ντύνεται ένα ωραίο φοράκι και μια μάσκα, ένα ένδυμα και μια στολή, ας πούμε, φιλοσοφίας, αναζήτησης της γνώσης, έτσι, γενικά θεωρητικής. Οι Έλληνες είχαν και το DNA, να πούμε αυτό, ένας εκλεκτός λαός που είχε χαρίσματα και αναζητούσε τη γνώση ακριβώς. Και την αλήθεια. Και πλησίασαν οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες προς την αλήθεια και όταν είδανε τον Χριστό και τους Αποστόλους, αναγνώρισαν αντίστοιχα οι καλοπροαίρετοι Έλληνες. Είναι ο σπερματικός λόγος, πάτερ μου, των μεγάλων Έλληνων φιλοσόφων, έτσι, οι οποίοι καταδίκασαν την ιδωλολατρεία και τον πολυθεϊσμό και όλα αυτά τα αρρωστημένα στοιχεία που υπήρχαν και στην αρχαία ιδωλολατρική θρησκεία, την ελληνική. Λοιπόν, και δέχτηκαν τον Χριστό, έγιναν χριστιανοί, αρνήθηκαν αυτό το ιδωλολατρικό παρελθόν, το οποίο ούτως ή άλλως είχε ξεθοριάσει στον ελληνικό χώρο, ιδίως στα ρωμαϊκά χρόνια. Αλλά παρέμειναν πάντα αυτοί που έμειναν πιστοί στους ψεύτικους θεούς και σε ό,τι κρύβεται, όλη αυτή την κατάσταση που κρύβεται από πίσω. Έτσι λοιπόν εμφανίζονται εκείνα τα χρόνια δύο ρεύματα. Ο ένα είναι ο νεοπλατωνισμός, ο οποίος θεωρητικά είναι φιλόσοφοι που έχουν αντλήσει στοιχεία από τον Πλάτωνα, από τις πλατωνικές θεωρίες, ότι υπάρχει ο κόσμος ο αισθητός, υπάρχει ο κόσμος των ιδεών, ο άειλος κόσμος, και ο άνθρωπος πρέπει να αναζητήσει τον άειλο κόσμο, να ξεφύγει από τον υλικό. Έτσι, αυτό σε γενικές γραμμές, ας το πούμε, ότι ήταν στον νεοπλατωνισμό. Ενώ στην πράξη όμως και ο νεοπλατωνισμός είχε στοιχεία μαγείας. Στην πραγματικότητα ήταν αποκρυφισμός. Καλυμμένος με αυτό το ένδυμα, ας πούμε, της φιλοσοφίας. Και υπήρχαν νεοπλατωνιστές, Έλληνες ή απλά ελληνόφωνοι, όπως ήταν ο Πορφύριος, ο Ιάμβλυχος και κάποιοι άλλοι, που ήταν φανατικοί εχθροί του χριστιανισμού, ο Κέλσος, ας πούμε, έγραψαν κείμενα υβριστικά εναντίον του χριστιανισμού, εναντίον του προσώπου του Χριστού, και από πίσω, ενώ φαινόταν ότι ήταν Έλληνες και φιλόσοφοι, στην πραγματικότητα ήταν μάγοι, αποκρυφιστές όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο νεοπλατωνισμός, είναι ο γνωστικισμός, ένα άλλο μεγάλο παραθρησκευτικό φιλοσοφικό κίνημα που εμφανίζεται επίσης εκείνη την εποχή, που έχει μεγαλύτερη σύνδεση με τον Ιουδαϊσμό, ο γνωστικισμός, και εμφανίζεται και ξεκινάει στην Αλεξάνδρεια, όπου συνυπήρχαν Εβραίοι, Έλληνες, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, που υπήρχε αυτό το πνεύμα το οικουμενικό και τη σύνδεση πολλών θεωρεών και ρευμάτων. Εξαπλώνεται και ο γνωστικισμός, ο οποίος πάλι ήταν ένα συνδυασμό, δηλαδή, ιουδαϊκών στοιχείων, κάποιων χριστιανικών, ιδωλολατρικών, δηλαδή μια... Ο αποκρυφισμός προσαρμοζόταν πάντοτε με τις εξελίξεις, ακόμη και μετά την ενανθρώπιση. Ακριβώς. Παίρνανε στοιχεία, λοιπόν, από λίγα, από όλα. Και δηλαδή υπήρχαν κάποιοι... Αυτός ο συγκριτισμός που ακριβώς, συγκριτισμό και σήμερα, έτσι. Δηλαδή, συγκεράζουμε ιδέες... Οι οποίες είναι ασυμβίβαστες όμως μεταξύ τους. Και του οικουμενισμού και ακριβώς, της παγκοσμιοποίησης. Ναι. Να μπαίνουν... Επαναλαμβάνονται η ιστορία. Να το πω έτσι, μια θρησκευτική σαλάτα που έχουν μπει διάφορα λαχανικά, τα οποία τουλάχιστον ως προς τον χριστιανισμό είναι ασυμβίβαστα. Δεν μπορεί ο χριστιανός δηλαδή να είναι, να αποδέχεται και τέτοιες θεωρίες αντιχριστιανικές, λοιπόν, που υπήρχαν και μες στο γνωστικισμό και στο νεοπλατωνισμό. Λοιπόν, αυτά τα παραθρησκευτικά και μέσα από αυτά τα και ένα τελευταίο που εμφανίζεται, πρέπει να εμφανίζεται εκείνη περίπου την εποχή, τη λίγο κάποια χρόνια μετά Χριστόν, είναι ο ερμητισμός. Ο ερμητισμός είναι πάλι στην Αίγυπτο, ουσιαστικά η καταγραφή
των αρχαίων Αιγυπτιακών θεωριών, δοξασιών και μαγικών κειμένων στην ελληνική πλέον γραφή και με στοιχεία ελληνικής φιλοσοφίας, όπου κυρίαρχη θέση στον ερμητισμό έχει ο λεγόμενος Ερμής ο Τρισμέγιστος, ένας από τα αγαπημένα πρόσωπα της νέας εποχής και των σύγχρονων, θα λέγαμε, αποκρυφιστών, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αρχαίος Αιγυπτιακός Θόθ, ο θεός της μαγείας στην αρχαία Αίγυπτο, ο οποίος πάλι ντύνεται ένα ελληνικό φιλοσοφικό έντομα. Πολλοί σήμερα συνέλληνες τον έχουν περιπολού και δυστυχώς αναβιώνουν το... Για τον Τρισμέγιστο Ερμή. Ναι. Και έχουν βάλει και άλλες ψεύτικες θεωρίες, ότι δήθεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, ότι δήθεν... Αυτά είναι πλάνες, δηλαδή, ανυπόστατες. Οι άνθρωποι δυστυχώς έχουν πέσει σε πολύ μεγάλη παγίδα, όσοι πιστεύουν κάτι τέτοια, είναι ένα. Η πλάνη είναι χειρότερη από την άγνοια, από ό,τι φαίνεται. Δυστυχώς αυτό φαίνεται. Και δυστυχώς στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ναι, δηλαδή έχει αναβιώσει, θα λέγαμε, ένα αρχαίο Αιγυπτιακό θεό. Τον έχουν παρουσιάσει δήθεν ότι έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ότι είναι στοιχείο τη αρχαία Ελλάδα. Και είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχαία Αιγυπτιακή μαγεία. Μάλιστα. Τα οποία θα δούμε στη συνέχεια πώς ξαφνικά αναβιώνουν και επηρεάζουν τη σύγχρονη Ευρώπη. Λοιπόν. Στην πορεία του χρόνου να πούμε απλά ότι όλα αυτά τα φαινόμενα έχουν μια ξαφνική ανατροπή με την εμφάνιση του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος μέσα στο πολύπλευρο έργο του ήταν και το ότι πολέμησε ακριβώς αυτό αποκρυφιστικό στοιχείο του αρχαίου κόσμου. Δεν κατήργησε, δεν απαγόρευσε τη λατρεία των πολυθεϊστών. Δεν επέβαλε, δηλαδή, μια θρησκευτική δικτατορία. Και το διάδειγμα του Μεδιολάνου. Ακριβώς. Παγκόσμια που νομιμοποίησε την αλεξιθρησκεία. Ναι. Που είπε ότι ο καθένας έχει δίκιο. Να πει ότι ήταν μεροληπτικός. Ναι. Πήρε μέτρα εναντίον της ειδωλολατρίας, δεν απαγόρευσε όμως. Και ουσιαστικά τα μέτρα που εγκαινιάζει ο Άγιος Κωνσταντίνος και μετέπειτα κάποιοι άλλοι αυτοκράτορες, αλλά και πατέρες εκκλησίας ή με συνόδους ή με τοπικές αποφάσεις, κατά βάση αποσκοπούσαν στο να χτυπήσουν το δαιμονικό στοιχείο των αρχαίων θρησκειών. Δεν ήταν να απαγορεύσουν στον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ήθελε να πιστεύει ότι είναι πολύ θεοί, τον άφηναν να το πιστεύει. Δεν θα τον σκότωναν, ας πούμε. Σε επίπεδο τουλάχιστον χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους, δεν υπήρχε αυτό. Πέρα από κάποιες λανθασμένες ενέργειες. Συλλογικά δεν έγινε ποτέ αυτό, ούτε από την Ορθόδοξη Εκκλησία, ούτε από το χριστιανικό πλέον ρωμαϊκό κράτος. Γι' αυτό ο πατέρ μου σημάδεψε και τη μετέπειτα πορεία της βυζαντινής ιστορίας, του Βυζαντίου. Ναι, ακριβώς. Να το πούμε και αυτό, ότι τελικά. Το Βυζάντιο πολέμησε όχι τον ελληνισμό, αλλά ακριβώς τον αποκρυφισμό. Τον αποκρυφισμό του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Πολέμησε, δηλαδή, απαγόρευσε, ας πούμε, ο Άγιος Κωνσταντίνος τις ανθρωποθυσίες και εννοείται η επόμενη, απαγορευόταν αυτή η ανθρωποθυσία. Είχα διαβάσει ένα άρθρο σας, ότι είχατε αναφερθεί ότι ακόμη και ο περίφημος Ιουλιανός ο Παραβάτης είχε δάσκαλο μάγο Εβραίο. Ναι, αληθεύει. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πάνω που αρχίζει ο κόσμος πλέον να αλλάζει και να γίνεται χριστιανικός και να υποχωρεί αυτό, όλη αυτή η ειδωλομανία, η δαιμονολατρεία, έρχεται το 361 ο Ιουλιανός, ο οποίος καυχόταν για τον ελληνισμό και ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθρώπου ο οποίος στη θεωρία μιλούσε για ελληνισμό, στην πράξη ήταν μάγος, αποκρυφιστής, φανατικός αποκρυφιστής, είχε μανία με τις δαιμονικές, με τις σατανικές τελετές, τις οποίες μας περιγράφουν κείμενα της εποχής. Γι' αυτό είχε και κακό τέλος. Δεν είχε ακριβώς. Κάσμε ένα ζωρέ. Λοιπόν, πέρα από το ότι ιτήθηκε, και είναι ότι ακριβώς αυτό το στοιχείο μιλήθηκε στον αποκρυφισμό και αναζήτησε τον αποκρυφισμό από έναν Εβραίο δάσκαλο, ο οποίος αντίστοιχα ήταν από αυτό, όπως είπαμε, το κομμάτι του εβραϊκού λαού, το οποίο τελικά είχε αρνηθεί τον αληθινό Θεό και ήταν δαιμονολάτρες. Το ίδιο παράδειγμα, για να κάνουμε ένα χρονικό άλμα, να φτάσουμε στο τέλος πια της Βυζαντινής, της Μεσαιωνικής εποχής, του ελληνισμού, συμβαίνει με τον Γεώργιο Πλήθωνα Γεμιστό, που είναι μια ξεχωριστή μορφή σίγουρα της παλαιολόγιας εποχής, λίγο πριν πέσει η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, ο οποίος ξαφνικά, μέσα στις φιλοσοφικές του ιδέες και αντιλήψεις και κηρύγματα, άρχισε να μιλάει για επιστροφή στην αρχαία ελληνική θρησκεία και ανέφερε μάλιστα και τελετουργία. Λέει ότι να κάνουμε πάλι το αρχαίο τελετουργικό των αρχαίων μυστηρίων, το οποίο γινόταν με συγκεκριμένους τρόπους. Ανέφερε πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί ήταν κάποια μυστήρια, όπως τα Ελευσίνια μυστήρια,
ήταν μυστικά. Δεν καταγράφονταν για να γνωρίζουμε πώς ακριβώς γινόταν το τυπικό. Και αποδεικνύεται τελικά από σύγχρονους μελετητές και ιστορικούς που έχουν κάνει πολύ ωραία και υπεύθυνη ιστορική έρευνα ότι και ο πλήθωνο γεμιστός ήταν μοιημένος και αυτός. Ήταν μοιημένος στον αποκρυφισμό πλέον, στον εβραϊκό αποκρυφισμό, αντίστοιχα από έναν εβραίο αποκρυφιστή, ο οποίος ήταν πλέον καμπαλιστής. Δεν ήταν απλά ασχολιόταν με το... Εδώ μπαίνει και το στοιχείο και του καμπαλισμού, ο οποίος το είναι ο εβραϊκός αποκρυφισμός. Θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή, γιατί να ανοίγουμε τώρα, πάτε με ένα καινούριο κεφάλαιο, ναι, ο χρόνος μας πιέζει. Ναι. Πώς συνδέεται, πριν φτάσουμε στο σήμερα για να κλείσουμε, ναι, πώς συνδέεται μετέπειτα ο αποκρυφισμός και με την επιστήμη? Ναι, δυστυχώς, είναι δυστύχημα πραγματικά για την Ευρώπη και το δυτικό κόσμο, ότι πάντα, όπως είπαμε, ή τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις, ο αποκρυφισμός ήταν ντυμένος με άλλα ενδύματα. Μάλιστα. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή, όπως έκαναν οι μάγοι που έκαναν ανθρωποθυσίες, που ήταν ξεκάθαρα, έλεγαν αυτό πιστεύουμε, αυτό κάνουμε. Εξυγχρονίζεται στα δεδομένα της εποχής. Ιδίως από τη στιγμή που αναπτύσσεται η φιλοσοφία, ο αποκρυφισμός προσπαθεί να κρυφτεί μέσα στο μανδύα της φιλοσοφίας και να φαίνεται σαν ένα φιλοσοφικό πνευματικό κίνημα, το οποίο προάγει και την επιστήμη, τη γνώση. Το οποίο επηρέασε και το διαφωτισμό του 18ου αιώνα. Ήδη από την αναγέννηση κιόλας και μετά στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, το οποίο όχι απλά επηρέασε, ήταν, θα λέγαμε, το... Οι πρωταγωνιστές δηλαδή ήταν όλοι αποκρυφιστές. Ήταν ίδιοι αποκρυφιστές ή είχαν εντρυφήσει, είχαν ασχοληθεί, είχαν μελετήσει αποκρυφιστικά κείμενα. Για την επιστήμη που λέγαμε, έτσι, πριν κλείσουμε για να... Έχουμε 5 λεπτά ακόμη να μιλήσουμε για το σήμερα και το πώς πρέπει να προσέξουμε ακριβώς αυτές τις νέες τάσεις και πώς συνδέεται ο αποκρυφισμός και με το ρεύμα αυτό, το νεοεποχήτικο ρεύμα της παγκοσμιοποίησης και πώς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, φίλοι μου, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και αποσβολωμένοι παρακολουθούμε παθητικά, ενώ θα έπρεπε να αφυπνιστούμε και να σηκωθούμε από τους καναπέδες που λένε και κάποιοι άλλοι, να σηκωθούμε από τους καναπέδες. Και αντίστοιχα να εξοπλιστούμε με τα αντισώματα, γιατί είναι πνευματική η κρίση, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ακριβώς την σημερινή λέλαπα της παγκοσμιοποίησης. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, χωρίς Χριστό, επειδή είναι σύγχρονος Άγιος, χωρίς Χριστό δεν βγαίνει. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιον είμαστε. Ακριβώς. Ή όπως αντίστοιχα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εμείς είμαστε με τον Χριστό. Οι άλλοι με ποιον είναι. Και να πάρουμε και θέση, μην περιμένουμε να μας σώσουν οι υπόλοιποι. Ο καθένας έχει την ευθύνη του ιστορικά. Ακριβώς. Πάτερ μου, το τελευταίο πεντάλεπτο δικό σας. Ναι. Για να κάνουμε τη σύνδεση πλέον και με το σήμερα, να πούμε ότι αυτό τελικά το πνευματικό, ας το πούμε, κίνημα, στην πραγματικότητα το μαγικό κίνημα αποκρυφιστικό, το οποίο επηρέασε τελικά και πήρε τα σκύπτρα και έγινε η κορυφή τελικά αυτού του σκοτεινού χώρου, ήταν η Εβραϊκή Καμπάλα, η οποία πάλι έχει τις ρίζες της σε εκείνη την εποχή των πρώτων χριστιανικών χρόνων, τον 2ο-3ο αιώνα μετά Χριστόν, που είπαμε ότι υπήρχαν διάφορα ρεύματα, ο γνωστικισμός, ο νεοπλατωνισμός, ο ερμητισμός. Εκεί είναι που αρχίζει να αναπτύσσεται πλέον, σιγά-σιγά, οργανωμένα πια, σαν σύστημα και όχι απλά σαν κρυφές πρακτικές, ο εβραϊκός αποκρυφισμός. Και πάντα κάνουμε μία διευκρίνηση, επειδή υπάρχει και η λεγόμενη προπαγάνδα του αντισημιτισμού. Δηλαδή, όταν κάποιος πάει να αναφερθεί στο εβραϊκό έθνος, επιτόπου είναι κάποιοι έτοιμοι να του κολλήσουν την ταμπέλα πάνω του ότι είναι αντισημίτης, ότι είναι ρατσιστής. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε εναντίον του εβραϊκού λαού λέγοντας αυτά τα θέματα. Μιλάμε εναντίον του αποκρυφισμού. Θα κάνουμε ξεχωριστή εκπομπή. Ακριβώς. Δώστε μας την κατακλίδα, τι πρέπει να κρατήσει ο σημερινός μας φίλος τηλεθεατής που άκουσε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινός... εκπομπή. Και πριν σας ευχαριστήσουμε, ναι, και πάλι, άνθρωπος, για την σημερινή σας έτσι Έλληνας φίλος θεατής, πρέπει να θυμάται ότι τελικά μόνο στο Χριστό και στην Εκκλησία πρέπει να αναζητάμε την αλήθεια και τη γνώση. Και σίγουρα είναι εργαλεία η επιστήμη, η αρχαία ελληνική σοφία, δεν όλα αυτά. Δεν τα ακυρώνουμε. Τα χρησιμοποιούμε, τα αποδεχόμαστε. Yeah. Αλλά η αλήθεια τελικά πηγάζει από το Θεό. Δεν πηγάζει από σκοτεινούς και βρώμικους χώρους. Ευχαριστούμε πολύ, πάτερ μου. Την εποχή της σύγχυσης που ζούμε, οι άνθρωποι, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις,
και είναι θολά τα νερά, τι κάνουνε φίλοι μου, πάνε στην πηγή να πιούν το καθαρό νερό. Και η πηγή είναι η Ορθοδοξία, είναι η παράδοσή μας, είναι η πίστη μας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.